Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Zotos TV και τα ZTV News. Γνωρίζετε ότι το Συνικό Τείχος είναι κάτω από τη θάλασσα? Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δει φωτογραφίες από το Συνικό Τείχος στην Κίνα να ανεβαίνει σε απόκριμνα βουνά και σε απότομες κοιλάδες. Πόσοι όμως ξέρουν ότι το πιο διάσημο ορόσημο και μνημείο του κόσμου γλιστράει και κάτω από τα κύματα? Αυτό όμως θα το δούμε και θα το εξετάσουμε σε ένα από τα επόμενα μας βίντεο. Σύμφωνα με έναν άραβα ερευνητή υποστηριχτή της κύλης γης, ένα τεράστιο τείχος κάτω από τον ωκεανό της γης περικυκλώνει ολόκληρο τον πλανήτη. Οι λάτρεις των UFO και η θεωρητική συνωμοσίας έχουν ανακαλύψει αρκετά ανεξήγητα αντικείμενα στο Google Earth κατά το παρελθόν. Το Google Earth έχει χμαλωτήσει τη φαντασία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο από πυραμίδες μέχρι παράξενες κατασκευές, βραχογραφίες, ακόμα και υποθαλάσσιες πόλεις. Πρόσφατα είχε αναφερθεί μια αφημολογούμενη ανακάλυψη στα ανοιχτά των ακτών του Μεξικού, όπου ένα ερευνητής φέρεται να αποκάλυψε μια τεράστια υποβρύχια πυραμίδα. Οι ερευνητέ ανακάλυψαν αντικείμενα που υποτίθεται ότι έρχονται σε αντίθεση με όσα γνωρίζουμε για το παρελθόν μα και ανάμεσα στι διάφορε κατασκευέ που πιστεύετε ότι παραμένουν κρυμμένε κάτω από το νερό έχουν ανακαλύψει σε εισαγωγικά πάρα πολλά παρόμοια ευρήματα. Πέρυσι ένας νεαρός που χρησιμοποιούσε το Google Earth βρήκε μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες πόλεις των Μάγια που δεν είχαν ανακαλυφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με ακαδημαϊκούς. Ερευνητές σε όλο τον κόσμο έχουν αναζητήσει πυραμίδες και άλλες κατασκευές που έχουν ξεφύγει από τους ειδικού για δεκαετίες με παρόμοιους τρόπους. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, η Αμερικανίδα ερευνήτρια Άντζελα Μίκολ ανακάλυψε πυραμίδες μεγαλύτερες από αυτές που φαίνονται στο ροπέδιο της Γκίζα το 2012. Ωστόσο, το Google Earth έχει χρησιμοποιηθεί για να γίνουν πολλές άλλες ανακαλύψεις. Στα ανοιχτά των ακτών της Μπάχα, Καλιφόρνια, ανακαλύφθηκαν ενιγματικές κατασκευές που μοιάζουν με σωλήνα, με πλάτος περίπου 2,4 μιλίων. Αμέτρητοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι μόνο μερικά από τα πολλά υποθαλάσσια κτίρια στο πλανήτη μας, λόγω του ασυνήθιστου σχήματος και των ευδιάκριτων γραμμών τους. Για πολλού το τεράστιο μέγεθος και η γραμμικότητα αυτού του τείχους που βλέπετε υποδηλώνουν ότι δεν είναι μια φυσική εξέλιξη. Πολλά άτομα πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό, ω αποτέλεσμα διαφόρων ανακαλύψεων που ανακαλύφθηκαν σε όλο τον κόσμο που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ιστορία, όπω αυτή μα έχει διδαχθεί στο σχολείο. Σε τελική ανάλυση υποστηρίζουν ότι η γη είναι εκατομμυρίων ετών και κετεύουμε να βρούμε αποδείξεις ότι πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί κάποτε κατοικούσαν στον κόσμο. Όταν κάνετε μεγέθυνση στις καθορισμένες τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε αυτό που φαίνεται να είναι μια τεράστια δομή τείχους. Αλλά ποιος θα μπορούσε να χτίσει μια τέτοια κατασκευή. Πόσο χρόνο είναι εάν πρόκειται για μια τεχνητή κατασκευή. Τι νόημα είχε. Πολλοί άλλοι διαφωνούν υποστηρίζοντας ότι δεν κοιτάμε έναν πραγματικό τοίχο. Στην πραγματικότητα η ενηγματική ανακάλυψη μπορεί να έχει μια εντελώς λογική εξήγηση. Τι γίνεται αν έχουμε να κάνουμε ένα σφάλμα του Google Earth επειδή το Google Earth χαρτογραφεί τη γη χρησιμοποιώντας πολλές φωτογραφίες, είναι πολύ σπάνιο να συναντήσετε περιοχές του χάρτη που δεν ευθυγραμμίζονται ακριβώς, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο τείχος που περικυκλώνει ολόκληρο τον πλανήτη. Μία από τις πιο εύλογες εξηγήσει για αυτήν την καταπληκτική ανακάλυψη είναι ότι εξετάζουμε μια ψηφιακή ραφή στη χαρτογράφηση που έχει γίνει στο Google Earth. Η μέθοδος ενσωμάτωσης πολλών φωτογραφιών με επικαλυπτόμενο απτικά πεδία για να σχηματιστεί ένα τμήματοποιημένο πανόραμα ή μια εικόνα υψηλής ανάλυσης είναι γνωστή ως μια σειραφή εικόνων και σειραφή φωτογραφιών. Οι περισσότεροι τρόποι σειραφής εικόνων, οι οποίοι συχνά γίνονται με χρήση λογισμικού υπολογιστή, χρειάζονται ουσιαστικά ακριβείς επικαλύψεις μεταξύ φωτογραφιών και παρόμοιων εκθέσεων για να δημιουργήσουν απρόσκοπτα αποτελέσματα. Η ραφή εικόνα είναι κοινή στο σημερινό κόσμο και χρησιμοποιήθηκε στις ορφορικές φωτογραφίες στο Google Earth. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να συνέβαλαν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πολλοί παράγοντες όπως ο φωτισμός, η γωνία θέασης και η αναφορά μπορεί να συνέβαλαν σε αυτήν τη τεράστια ανακρίβεια. Η εναλλαγή του φόντου μεταξύ δύο φωτογραφιών με το ίδιο συνεχές προσκήνιο μπορεί να είναι μία από τις πιο συχνές αιτίε εμφάνισης αυτής της γραφής. Σίγουρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμη δεν έχουμε ανακαλύψει, ειδικά εκεί στους τεράστιους και απέραντους ωκεανούς της Γης. Άραγε τι να κρύβεται τόσο πολύ βαθιά κάτω στο βυθό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like. Για περισσότερα και νέα βίντεο κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας Zotos TV. Ως την επόμενη φορά να είστε καλά.